Το έστειλε ένας άνθρωπος στο διαδίκτυο. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Άρα λοιπόν, γιατί βάζουμε και τον Έλληνα δηλαδή που υποφέρει και σε αυτή τη διαδικασία να πιστέψει κάτι το οποίο αγγίζει τα όρια της γελιότητας. Άρχισε να πιστεύω ο Ιησούς Χριστός και της έδωσε αυτό το τυπίο. Πρωτότυπες ήταν. Κομπογιανίτη. Στο τι να πω, τι να πω, τώρα να το πούμε. Δηλαδή γελάει ο κόσμος με αυτά τα πράγματα. Πάμε. Μέσα ο άνθρωπος του κοντρόλ εδώ. Για να το κλείσουμε το θέμα, πάμε για να το καταλάβω. Τι να κλείσουμε, αυτό δεν είναι να δούμε το απόσπασμα, γιατί εγώ δεν το πιστεύω ακόμα. Πάμε. Επιστολές του Χριστού, τι είναι αυτά τα πράγματα. Σε λίγο αυτό θα το δείτε με καμιά κελεμπία, θα το φορέσετε καμιά λευκή κελεμπία και θα μιλάει σαν τον Αμερικανό πάστορα και θα σηκώνει το παραλυτικό της Καπερναούμ και θα μιλάει για θαύματα. Όχι, όχι, εγώ δεν το σταματήσω εδώ. Τι να σταματήσουμε εδώ πέρα, μιλάμε για ξεφτύλα της πολιτικής. Δεν γίνεται αυτό. Ξεφτύλα της πολιτικής είναι αυτό. Είπε, ντροπή! Πάμε βρε παιδιά να το παρακολουθήσουν. Μπορεί να είπε έτσι, να το ανέφερε ως παράδειγμα. Το έχουμε. Πλαστά μονταρισμένα βίντεο. Έλεγαν ότι εγώ δίνω χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Τα ζώα. Έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του, δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού. Του Θεού μας. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε. Ορίστε. Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να τη. Αυτή εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος. Επιστολή του Χριστού μας. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Να τη ρε παιδιά. Επιστολή του Χριστού μας. Του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Ιησούς έγραψε. Εδώ μέσα είναι. Νιώθω δέος και μόνο που το κρατάω στα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ιησού. Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Έλεγαν ότι εγώ δίνω χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Τα ζώα. Ήταν χειρόγραφες, πρωτότυπες. Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Και το ίδιο και σε αντίγραφο. Πάμε, πάμε παρακάτω. Όχι, έχει μισό λεπτό, Κυζαδάκη, για ένα λεπτό. Ένα λεπτό, δεν σας φάμε τον χρόνο, τώρα δεν μιλάμε για πολύ σοβαρό θέμα. Κάποτε υπήρχε στην Ελλάδα η Αγία Αθανασία του Εγάλεω. Τώρα λοιπόν υπάρχει ο Άγιος Κυριάκος της Πέτρου Γάλλου. Μα είμαστε σοβαροί. Δεν σε ενδιαφέρει τι υπάρχει. Φορέστε εκεί πέρα μια κελεμπία να πούμε και βγάλτε τον έξω να κάνει καλά. Όχι, ρε Στέφανε κελεμπία, α λέει ότι θέλει. Εδώ είμαστε για να δείχνουμε την αλήθεια και τη διάστασή του και ο κόσμος να καταλαβαίνει. Είναι δυνατόν να πέσει πάλι στην παγίδα αυτού που δημιουργούν κάποιοι. Σε αυτό που δημιουργούν κάποιοι άλλοι, δηλαδή να πέσει ο κόσμος στην παγίδα πάλι. Εντάξει, έλεος, ο κόσμος γνωρίζει. Τι γνωρίζει ο κόσμος. Ο κόσμος θα κατέβει μεθαύριο. Φαντάζομαι ότι γνωρίζει για τις πρωτότυπες επιστολές. 20% δίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις. Ποιοι άνθρωποι το ψηφίζουν που να πάνε δαίμονας. Επειδή.